Αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας για να εκφράσουμε την αταλάντευτη στήριξη του ΚΚΕ στα αιτήματα των αγωνιζόμενων υγειονομικών αλλά και του λαού όλης της Δυτικής Αττικής να ανοίξει στελεχωμένο, σύγχρονο, με όλες τις υπηρεσίες το νοσοκομείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Το λέμε αυτό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ όλο αυτό το δύσκολο τρίχρονο της πανδημίας βρέθηκε στο πλάι ανεφόρων στηρίζοντας τα αιτήματά σας τα οποία ήταν δίκαια. Μπήκε μπροστά στην πάλη για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλο τον λαό, το οποίο να εξασφαλίζει πλήρως το δικαίωμα στην περίθαλψη, στην πρόληψη, στην υγεία, να είναι στελεχωμένο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Είναι δεκάδες οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα. Όπως και πριν από μερικές μέρες, όπου καταθέσαμε ξανά ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την άρση των αναστολών των υγειονομικών που έχουν τεθεί σε αναστολή τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία, η πρόσφατη του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, του λεγόμενου Λιμωδών, καταδεικνύει ακριβώς τι σημαίνει η υλοποίηση της απαράδεκτης αντιλαϊκής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία, την οποία υλοποίησαν με ευλάβεια στη χώρα μας η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε αντίθετοι, φίλες και φίλοι, στο να δημιουργούνται μονάδες ψυχικής υγείας ή άλλες απαιτούμενες και αναγκαίες μονάδες. Είμαστε όμως αντίθετοι στο να γίνεται αυτό χωρίς σχέδιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του λαού για την περίθαλψη, για την πρόληψη, για την υγεία του. Είμαστε αντίθετοι στο να εξαρτώνται απαιτούμενες κεντρικές βασικές υποδομές της υγείας από το αν και πότε μια κυβέρνηση θα πάρει μια δωρεά, θα βρει ένα κονδύλι, ένα ευρωπαϊκό κονδύλι, ένα κρατικό, το οποίο ξέρουμε πια όλοι μας ότι έχει κοντά ποδάρια, καθώς δεν μπορεί να συντηρήσει πλήρως το προσωπικό το οποίο χρειάζεται, δεν μπορεί να συντηρήσει τις υποδομές, μας βάζει ξανά στην ίδια λούπα που ήμασταν και πριν. Άρα λοιπόν σήμερα αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας, δίνοντας και το στίγμα στη σημερινή κινητοποίηση, είναι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα ενάντια στη γραμμή της υποβάθμισης της υγείας, στη γραμμή της εμπορευματοποίησης που παίρνει η κυβέρνηση και με το σχέδιο για το νέο ΕΣΥ, με τα δίθεν λεγόμενα απογευματινά επιπληρωμή, ιατρία κτλ. Για ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας προς όφελος των λαϊκών αναγκών, των αναγκών του λαού όλης της Ελλάδας, όλων των εργαζομένων, το οποίο πραγματικά θα είναι ασύμβατο με το καπιταλιστικό κέρδος, ασύμβατο με τη λειτουργία των νοσοκομείων σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια, βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι πραγματικά να κατακτήσουμε το αίτημα το οποίο λέτε κι εσείς και πρωτοφωνάζετε από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ σήμερα. Το νοσοκομείο αυτό το έχει πληρώσει ο λαός. Πρέπει να είναι εδώ για να λειτουργεί, για να προσφέρει σύγχρονες ανάγκες πρόληψης υγείας περίθαλψης για το λαό της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.